Στέλιο Μαλιζά, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο πιο κρίσιμο στις παιχνίδια της χρονιάς. Βεβαίως, στον αθλητισμό πολλά κρίσιμα παιχνίδια έρχονται, πολλά κρίσιμα παιχνίδια περνούν. Ένα πρώτο σχόλιο ήθελα για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο. Καταρχάς, είναι μέσα σε όλους τους στόχους της. Δεν είναι απ' έξω. Όσο και αν η διαφορά από τον πρώτο λίγο αυξήθηκε. Αυτό είναι θετικό, το ότι βρισκόμαστε και στους τρεις στόχους μέσα. Έχουμε καταρχήν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Κροατία για την πρόκριση στους 32. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά για να περάσουμε, για να είμαστε ακόμα χαρούμενοι. Στο πρωτάθλημα δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε όπως έπρεπε. Είχαμε μια κακή αρχή, αλλά αυτό υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο όπως πέρσι. Πάντως είναι μέσα στο στόχο σήμερα, έτσι. Και στο κύπελο παίζει και στο Europa League είναι πολύ ζωντανή. Πάει για δύο αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα, γιατί δεν περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα θα γκελάρει στην Τρίπολη, αλλά πολλά μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό λέω ότι είναι και στους τρεις στόχους μέσα. Είμαστε μέσα στους τρεις στόχους, αυτό είναι θετικό και ελπίζω να παραμείνουμε μέσα. Mm-hmm. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, να πούμε έτσι, γίνεται μια υπερπροσπάθεια στον ΠΑΟΚ. Καταγράφεται συνεχώς από όλους, και από συναδέλφους δικούς μου και από συναδέλφους δικούς σου, ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια ομαδική και συνολική. Τα τελευταία χρόνια όντως προσπαθούμε να είμαστε ψηλά, κάνουμε τον αθλητισμό. Όπως αρχής γενομένης από πρόπερση που η ομάδα έφτασε δεύτερη, αλλά στα πλέον δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και πέρσι που τα καταφέραμε, ελπίζω κάθε χρόνο να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θέλω να κάνω κατάκριση της καλοσύνης σου και της ευγένειάς σου. Εκεί τώρα στο δεύτερη θέση έφτασε στο Champions League και έχει ένα επικό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Όλος ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει Κωνσταντινούπολη για τον ΠΑΟΚ, για τον Ελληνισμό περισσότερο κλπ. Έχει επίσης ένα εντυπωσιακό μάτς με τον Άγιαξ. Πιστεύεις ότι εκεί η μπάλα σας αδίκησε με τον Άγιαξ? Μας θα δείξει. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήμασταν αρκετά καλοί, αν και το αποτέλεσμα ήταν θετικό για μας. Στο δεύτερο παιχνίδι θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι του Άγιαξ, αλλά ένα κακό δεκάλεπτο που υπάρχουν αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάλι όμως μπορούσε. Και πάλι μπορούσαμε, ναι. Αλλά ποδόσφαιρο είναι και όλα είναι. Γι' αυτό και θεωρείται ένα πολύ καλό άθλημα. Θέλω να βάλω μια άνω τελεία, γιατί αυτές τις ερωτήσεις ήθελα να τις κάνω στη συνέχεια. Πιστεύεις ότι το μάτς της πόλης και η παρουσία σου στην Εθνική είναι τα πιο σημαντικά έως τώρα? Όντως, ναι. Αυτά, το παιχνίδι, η πρόκριση μέσα στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για την Ελλάδα, για τον ΠΑΟΞΥ, για τον ΠΑΟΚ, για τους Έλληνες, για όλους. Αλλά και η συμμετοχή μου στο Μουντιάλ, αλλά και μετά η κλίση μου στα επόμενα παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο με χαροποίησε αρκετά. Θα άλλαζες με τίποτα εκείνη την πρόκριση της πόλης? Είσαι με ένα τίτλο? Σίγουρα με ένα τίτλο. Είτε αυτό είναι κυπέλλο, είτε αυτό είναι πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τώρα, στην Εθνική θα πάμε λίγο αργότερα. Ζάγκρεπ. Την κερδίσατε εδώ την ομάδα και με την Μπρίζ πάλι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αδείξει τον εαυτό του. Μπορούσε να το τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά δείχνει να κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Πάει για δύο αποτελέσματα. Εσύ δεν θα είσαι βέβαια εκεί. Δυστυχώς δεν θα βοηθήσω την ομάδα που θα το ήθελα πάρα πολύ. Πάμε για δύο αποτελέσματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζουμε σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Ναι, ναι. Αλλά θεωρώ ότι οι Κροάτες είναι στην έδρα τους. Μπαίνουν στο γήπεδο που το γνωρίζουν πολύ καλά. Τις καιρικές συνθήκες τις γνωρίζουν εξίσου αρκετά καλά. Και γι' αυτό θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι για μας. Άμα το παιχνίδι ήταν σε νορμάλ καιρικές συνθήκες, θα ήμουν, όχι ότι τώρα δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά ακόμα περισσότερο. Αφενός μεν υπάρχει εμπειρία από τον ΠΑΟΚ, όταν παίζει με Άγιαξ, με Φενέρ, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Υπάρχει εμπειρία, ξέρει να τα διαχειρίζεται τα ματς αυτά ο ΠΑΟΚ. Και εμπειροί παίκτες, η δική του. Του ΠΑΟΚ εννοώ. Έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετά έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπου και έχουν βοηθήσει και εμάς, τους λιγότερο έμπειρους και τους πιο νέους, αλλά και η ομάδα έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε τέτοια παιχνίδια. Η UEFA ζήτησε πάντως από τους Κροάτες ενημέρωση, προσοχή, γιατί εκεί είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα, έχουν κάνει και πολλά επεισόδια αυτοί. Ξέρεις, έχουν περισσότερο εθνικιστικό στοιχείο, κόντρες, τα έχουν αυτά. Και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι επιτέλους στη UEFA. Εντάξει, τώρα κατά πόσο θα είναι καλό αυτό δεν το γνωρίζω.
γιατί δεν μου έχει τύχει να παίξω σε τέτοιο παιχνίδι. Ελπίζω όλα τα πράγματα να πάνε καλά. Στην Ελλάδα πάλι. Οι στόχοι τώρα είναι στο κύπελλο μέσα. Ένας τίτλος είναι ένας τίτλος. Πρέπει το Champions League βεβαίως και για εσάς. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε τον αγώνα του κυπέλλου. Για να έχουμε και μετά τα Χριστούγεννα ως στόχο το κύπελλο, ως τα παιχνίδια, να θέσουμε τα παιχνίδια έτσι όπως πρέπει, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και στο πρωτάθλημα ο στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε αυτό το στόχο. Η παρουσία του κόσμου, όλοι μιλούν για τον κόσμο, μάλιστα και η UEFA πρόσφατα μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Είναι συγκινητική ανταπόκριση και σε εποχές. Κόσμος, τι να πούμε είναι λίγο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την ομάδα και μαζί με την διοίκηση κάνουν το βήμα παραπάνω που χρειάζεται η ομάδα μαζί με τους ποδοσφαιριστές για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πάντως αφουγκράζεστε κι εσείς το διακαΐ του Πόθο που είναι το Champions League, έτσι. Έχει ξεφύγει το ποδοσφαίρο με το Champions League. Και εμάς ο διακαΐς Πόθος σε Champions League θα θέλαμε πάρα πολύ να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση και προσωπικά αλλά και ομαδικά και για την ομάδα αλλά και για τους προσωπικούς μας στόχους. Επί του Champions League πιστεύεις έχει ξεφύγει το ποδοσφαίρο πλέον με το Champions League. Έγινε ένα οικουμενικό γεγονός. Δηλαδή αν πάμε τώρα στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της γης, ξέρω το Champions League. Πιστεύεις είναι καλό ή κακό για το ποδοσφαίρο? Κάποιοι λένε ότι είναι κακό, εμείς λέμε ότι είναι καλό. Θεωρώ ότι είναι καλό, γιατί δεν μπορώ να βρω το λόγο για τον οποίο θα κάνει κακό το ποδόσφαιρο. Χρήματα προσφέρει στις ομάδες, τη λάμψη που χρειάζεται κάθε ομάδα όπου συμμετέχει στο Champions League, σε αυτήν την διοργάνωση. Άρα δεν βρίσκω κάποιο λόγο το οποίο το λένε κυρίως επειδή από τα μεγάλα προοδευτικά ποδοσφαιρικά κράτη παίζουν οι ίδιες και οι ίδιες ομάδες από αυτήν την άποψη. Ότι γίνεται μια επιλογή. Δεν νομίζω ότι γίνεται επιλογή. Ναι, θα υπάρχει το ότι μια ομάδα δυναμώνει περισσότερο από την άλλη και όσο και άμα συμμετέχει συνεχόμενα σε αυτή τη διοργάνωση θα υπάρξει και αυτή η άνοδος της ομάδας. Αλλά είναι ευκαιρία είναι και για τις μικρές ομάδες να έχουν στόχο για να προσπαθούν για να βγουν σε αυτή τη διοργάνωση. Με τον Πλατινί τώρα αναβαθμίστηκε το Europa League. Έγινε κάτι σαν μικρό τσάμπιος. Είναι πάρα πολύ, ναι, όντως. Ο κύριος Πλατινί έχει δώσει κάποια έγκληση σε αυτήν την διοργάνωση. Προσπαθεί να τη φέρει στα πρότυπα του Champions League και πιστεύω ότι έχει καταφέρει. Τώρα μια πρόκληση στις 32 θα εκτοξεύσει την ομάδα. Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ θεωρείται από τις ελληνικές ομάδες που έχει μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές. Τις ξέρεις αυτές, Νάπολη, Μπάγερ, Παρίσι, Άρσεν, αλλά μην τις αναφέρουμε. Μια πρόκληση 32 θα εκτοξεύσει την ομάδα και τη δημοτικότητά της και την παρουσία της στη βαθμολογία. Γιατί του χρόνου θα μπείτε από τους ισχυρούς. Θα τους ξεκινήσατε λίγο πίσω. Καταρχήν θα προσθέσει μια έκκληση στο σωματείο. Δεν είναι λίγο το να βρίσκεται στο 32 του Europa League. Θα είναι καλό και για τη χώρα, θα μαζέψει βαθμούς. Καλό για την ομάδα. Ελπίζουμε του χρόνου στην. Σε όποια διοργάνωση βρισκόμαστε, θα έχουμε και καλύτερη κλήρωση. Ναι. Άμα μακάρι να είμαστε στα πρωτοβουλία του Champions League, να έχουμε καλύτερη κλήρωση για να περάσουμε. Γι' αυτό όλα παίζουν ρόλο. Φέτος, αν περάσουν όλοι στις 32, μπορεί να πάρουμε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε έξω χωρίς πρόκριση στον τρίτο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την Ελλάδα να έχει περισσότερες ομάδες. Γιατί δυναμώνουν οι ομάδες, θα έχει καλύτερο πρωτάθλημα και γενικά για το φιλάθλο κόσμο. Αλλά και για εμάς ποδοσφαιριστές, γιατί θεωρώ ότι αν μια ομάδα είναι ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα γίνει και εσύ καλύτερος. Πιστεύεις ότι είναι σε καλό επίπεδο το ελληνικό ποδοσφαιρό, Στέλιο? Δηλαδή, λέμε τώρα για το αγγλικό, ιταλικό, ισπανικό. Είναι σε καλό επίπεδο. Έχουμε μερικούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ξένους. Και εσύ στον Πάο, ο Κοντρέρας, Γκαρσία. Δεν νομίζω ότι φταίνουν τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές, όσο στις συνθήκες οποίες παίζουν. Μπορεί να παρακολουθείς ένα παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος το οποίο να μην έχει μεγάλη σημασία, αλλά να το δεις λόγω γηπέδου ή λόγω κόσμου. Σωστά. Δηλαδή, ας κοιτάξουμε και μην κοιτάμε μόνο τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο γήπεδο, να κοιτάμε και τα άλλα πράγματα, όπως είναι το γήπεδο, όπως είναι το χόρτο, που είναι σημαντικός παράγοντας.